Οι ιωνικές γιορτές που κόστησαν στους κατοίκους της Νέας Σμύρνης περίπου 330.000 ευρώ έχουν προκαλέσει μεγάλο ντόρο. Ιδιαίτερη επιβολή εισιτηρίου σε μερικές από αυτές. Η παράσταση του Αριστοφάνη, η οποία εκτός από τα 16.000 ευρώ μέσω επιβολής εισιτηρίου στους θεατές, ανέβασε το κόστος στους κατοίκους στα 21.000 ευρώ. Βρισκόμαστε έξω από το θέατρο του Άλσους Νέας Σμύρνης. Η παράσταση θα αρχίσει στις 9. Είναι η παράσταση τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, η οποία είναι από τις λίγες παραστάσεις στις οποίες ο Δήμος της Νέας Σμύρνης χρεώνει εισιτήριο τους πελάτες. Θα πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τη διαδικασία, πώς μπορείς να πάρεις αυτό το εισιτήριο. Ελάτε μαζί. Γεια σας, θέλω να κλείσω μία θέση για το θέατρο σήμερα. Κλείσετε μία θέση. Μάλιστα, να την αγοράσω. Έχει εισιτήρια, βέβαια. Α, πάρα πολύ ωραία. Θέλετε ένα. Θέλω να δω τις θέσεις, παρακαλώ, που θα διαλέξω. Να δείτε τις θέσεις. Δεν διαλέγουμε θέσεις. Είναι κατάπτυξον τα αριθμό. Συγγνώμη, για να μιλάμε έναν ένα. Ναι. Έναν ένα. Με μένα μιλήστε, πείτε μου. Με εσάς. Εσείς είστε υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. Και εσείς είστε υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. Υπάλληλος τόσο. Τι είστε εσείς. Εγώ είμαι παροχή υπηρεσιών. Είστε δηλαδή με το θέατρο. Με το θέατρο και με γενικά με εκδηλώσεις. Με μπλοκάκι. Σας το όνομά σας ποιο είναι. Βασίλης. Το επίθετό σας. Νάζος. Μάλιστα, κύριε Νάζο. Εσάς. Εγώ, να μου πείτε για ποιο λόγο θέλετε το όνομά μου. Γιατί σας το ζητάω ως πολίτης της Νέας Σμύρνης. Ωραία. Νομίζω το μεσημέρι σας είπε ο κύριος Χατζατουριά. Ο κύριος Χατζατουριά είναι παρανομή. Σας ζητάω το όνομά σας. Θα μου το δώσετε. Αν θέλω όμως το δίνω. Εγώ δεν ήθελα και το δώσα. Καλά κάνατε, κύριε Νάζο. Αλλά για ποιο λόγο το όνομα. Γιατί αμφισβητώ ότι είστε υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αυτή είναι η συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του Δήμου. Επειδή εν λόγω φάτσες είναι γνωστές, ας θυμηθούμε που τους έχουμε ξαναδεί. Σε παλαιότερο ρεπορτάζ δείξαμε πως οι δίθεν υπάλληλοι κατόπιν εντολών έκλεισαν το Γαλαξία σε παράταξη της πόλης μας ώστε να μην γίνει εκδήλωση σχετική με την εργατική πρωτομαγιά, προφασιζόμενοι ότι υπήρχε άλλη εκδήλωση εκτός προγράμματος. Τοποθέτησαν τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, αλλά μέσα στο Γαλαξία δεν τους άφησαν να μπουν. Ο Δήμαρχος είχε φέρει τους τραμπούκους του για να φυλάξουν το χώρο. Τους είχε δώσει και παραγγελιά να λένε το ψέμα ότι δήθεν μπήκε έκτακτη εκδήλωση. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων φυσικά ήταν κενό την 1η Μαΐου. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία πώς ακριβώς μπορείς να βγάλεις ένα εισιτήριο. Θα δούμε λοιπόν, θα εντοπίσουμε τη θέση μας μέσα στο θέατρο την B19. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Ο χώρος είναι δημόσιος. Ο χώρος είναι δημόσιος. Σας παρακαλώ. Θα σας πρότεινα να μην ακουμπήσετε καν. Γιατί, άμα σας ακουμπήσω, τι θα γίνει. Πάμε. Για πες μου. Τίποτα. Πες μου τι θα γίνει, ρε μεγάλη, γιατί πολύ σαμπουκά συνέχεις. Τίποτα. Θέλω να δω τη θέση μου. Θέλω να δω τη θέση μου. Θέλω να δω τη θέση μου. Κύριε, να σας πω, ακόμα δεν επιτρέπεται, με σπρώχνεις. Υπάλληλος εξωτερικός, ο οποίος έχει δηλώσει το όνομά του. Υπάλληλος εξωτερικός που έχει δηλώσει το όνομά του και καμία σχέση δεν έχει με τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Χτυπάει Δημοτικό Σύμβουλο της Νέας Σμύρνης. Χτυπάει Δημοτικό Σύμβουλο της Νέας Σμύρνης όπως έχει καταγραφεί στην κάμερα. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η ακριβής μας θέση στο θέατρο. Και δεν μας αφήνουν σε δημόσιο χώρο, στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο χώρο που οι πολίτες της Νέας Σμύρνης προσπαθούν να περάσουν τις ημέρες τους και στη συγκεκριμένη μέρα να πληρώσουν το εισιτήριο. Ωραία. Για να δούνε το οτιδήποτε θέλουν να δούνε. Ενώ σαν μιλήσεις και ιδέες μας, τώρα δεν κατάλαβες. Ωραία, μπράβο, κατάλαβα. Να σου πω. Ενώ σαν μιλήσεις και ιδέες μας, τώρα δεν κατάλαβες. Ωραία, μπράβο, κατάλαβα. Να σου πω. Περιμένει, φύγε από κοντά. Θα φας καλά μπουκέτο.
P19. P19 είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Έχει αρκετό χώρο για να δεις. Όπως μας είπαν, όλες οι θέσεις γίνονται με σειρά. Είναι σε αρκετή απόσταση. Βεβαίως, αν ρίξετε και μια ματιά, να ρίξουμε προς τα πίσω, προς την εξέδρα, οι καλές οι θέσεις είναι εκεί, αλλά αυτές θα τις δώσουμε προς το τέλος, στον κόσμο που θα έρθει προς το τέλος, γιατί είναι υπερυψωμένες, μπορούν να δούνε οι κάτοικοι της Νέας Μήνης, οι οποίοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους. Πάμε να δούμε τώρα τι θα πάθουν εκείνοι οι οποίοι κάθονται στις πρώτες θέσεις. Στις πρώτες θέσεις είναι οι άτυχοι εκείνοι, πολίτες, δημότες, επισκέπτες της Νέας Μήνης, οι οποίοι πλήρωσαν το εισιτήριό τους και πήραν τις πρώτες θέσεις, νομίζοντας ότι ερχόμενοι πιο νωρίς μπορούν να πάρουν και μια καλύτερη θέση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εδώ είναι η πρώτη σειρά. Εδώ είναι η πρώτη σειρά. Ένα πλάνο πάρτε πίσω, έχουν φωνάξει τη Δημοτική Αστυνομία, λες και κάνουμε κάτι παράνομο και η Δημοτική Αστυνομία θα μας μαζέψει. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Να παρακαλέσω την κάμερα να έρθει να κάτσει δίπλα μου, στο ίδιο επίπεδο που έχω τα μάτια μου. Η κάμερα να έρθει δίπλα μου, παρακαλώ. Η κάμερα να έρθει δίπλα μου να κάτσει. Και πάρε ένα πλάνο στο επίπεδο του ματιού, τι ακριβώς βλέπει εκείνος ο οποίος κάθεται στην πρώτη θέση. Δηλαδή ίσα ίσα που βλέπει σε εσάς τίποτα, κύριε. Την κάρτα τη δημοσιογραφική. Για άλλη μια φορά επίθεση από κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο. Ούτε σε επίπεδο ασφάλειας, ούτε σε οποιοδήποτε άλλη σχέση. Προχωράμε λοιπόν προς τα έξω, σιγά σιγά προς τα έξω, απειλούμενοι πάντα από τον φύλακα, πάντα πίσω από το φύλακα. Έχουμε και τους υπόλοιπους λεγόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι μας ζητάνε στοιχεία σε δημόσιο χώρο της Νέας Μήνης, ενώ έχουμε δηλώσει, έχω δηλώσει προσωπικά ποιος ακριβώς είμαι. Προχωράμε και είμαστε τώρα εκτός του χώρου. Και προχωράμε πάλι προς την έξοδο. Έχει έρθει και η Δημοτική Αστυνομία, η οποία καλά κάνει το χρέος της και δεν επεμβαίνει, διότι οτιδήποτε θα μπορούσε να επέμβει σε αυτό το οποίο κάνουμε, οτιδήποτε μπορεί να κάνει, ως ο δημοτικός υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο οποίος ο πολίτης, είμαι ο Πέτρος Περιμένης για το nstv.gr.